Είμαστε εδώ. Ήδη το θέμα είχε τεθεί και από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουν γίνει και ενέργειες, αλλά είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και ό,τι άλλο χρειάζεται να το κάνουμε. Άρα ο λόγος σε εσάς πρώτα και ξαναμιλάμε. Παρευρίσκονται στη συγκέντρωσή μας εδώ, στην περιφέρεια που μας φιλοξενείται, το ΔΟΣΟΥ της Ελληνικής του Σωματείου του Καθηγητών του Νομού. Κάποιοι καθηγητές ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται είναι γονείς, μαθητές ενδιαφερόμενοι και ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων του πρώτου επαλτρίπολης. Ωραία. Το θέμα μας, εμείς το εξετάζουμε γενικά, όχι περίπτωση ένα σχολείο. Και ζητούμε, έτοιμά μας είναι η έγκριση όλων των ολιγομελών τμήματων στο νομό. Αυτή τη στιγμή αναφερόμαστε στα σχολεία, τα επαγγελματικά λύκεια, τα ΕΠΑΛ. Υπήρχαν σε εκκρεμότητα μέχρι την Παρασκευή το βράδυ 6 τμήματα που δεν λειτουργούσαν. Τομείς και ειδικότητες που δεν είχαν εγκριθεί από το Υπουργείο. Την Παρασκευή το βράδυ εγκρίθηκαν τα 3 από τα 6 να λειτουργήσουν. Αυτό ήταν μια αποτέλεσμα, ίσως και το δικό σας προσπαθείο, που είδατε με καλό μάτι τα δικά μας αιτήματα. Αιτήματα των καθηγητών και κυρίως της Μεγαλόπολης, που σας είχε επισκεφτεί στην προηγούμενη συνάντηση στην περιφέρεια μαζί με γονείς. Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν ακόμη 3 τμήματα. 2 στο προσέγγιση, 2 στο πρώτο ΕΠΑΛ Τρίπολης και 1 στο ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης. Είναι ολιγομελή, γι' αυτό χρειάζεται η έγκριση και θέλουμε και τη δική σας συνδρομή έτσι ώστε να λειτουργήσουν. Αυτή τη στιγμή, για να σας δώσω να καταλάβετε, μπαίνουμε μάλλον στην τρίτη φάση των εγγραφών. Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά. Η πρώτη φάση έληξε τον Ιούνιο. Με βάση τα στοιχεία του Ιουνίου, έκριναν μάλλον γρήγορα στο Υπουργείο, έκριναν ότι ήταν ολιγομελή και δεν τους δόθηκε η άδεια σε αυτά, από όλα τα ολιγομελή που ήταν έξι το νόμο. Η ΕΛΜΕ Αρκαδίας έκανε παράσταση διαμαρτυρίας και ιεραρχικά στο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ουσιαστικά είχαμε τη θετική του γνώμη και στη συνέχεια την Παρασκευή στο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, που έγινε συζήτηση, τέθηκαν τα ζητήματα και την Παρασκευή το ίδιο εγκρίθηκαν τρία τμήματα που εκκρεμούσαν. Άλλα 3 επίσης δεν έχουν εγκριθεί, υπόψη ότι τα 2 από αυτά του πρώτου ΕΠΑΛ Τρίπολης είναι και τα μοναδικά στο νομό. Επομένως, με στοιχεία σε αυτές τις ειδικότητες, ναι. Επομένως, εμείς ζητούμε την έγκριση όλων των ολιγομελών τμήματων και των επόμενων 3, έτσι ώστε να λειτουργήσουν, εκ των οποίων τα 2 του πρώτου ΕΠΑΛ είναι μοναδικά στο νομό. Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν ακόμα 3 τμήματα. Τομέων και ειδικοτήτων. 2 στα ΕΠΑΛ, στο πρώτο ΕΠΑΛ που είναι μοναδικές ειδικότητες στο νομό, που αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές ή θα αλλάξουν τμήμα, ειδικότητα, τομέα, ή θα πάνε σε άλλο νομό. Και στη Μεγαλόπολη επίσης, ή θα μετακομίσουν σε άλλη πόλη. Ίσως στην Τρίπολη, ίσως στην Καλαμάτα, δεν γνωρίζω πού. Το ένα τμήμα που λείπει. Έστω και ένας μαθητής να είναι, καταλαβαίνετε ότι δίνουμε το εφαλτήριο για να συνεχιστεί κατά τη γνώμη μας και η πληθυσμιακή συρρήκνωση στο νομό. Εδώ ερχόμαστε και διαμαρτυρόμαστε ουσιαστικά για τον χρόνο που επέλεξε το Υπουργείο να πάρει αυτή την απόφαση μη έγκριση τμήματων, όταν βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία οι εγγραφές είναι εν εξελίξη. Υπάρχει μια δεξαμενή ενδυνάμει μαθητών, η οποία υπάρχει και γίνεται μετακινή και υπάρχει αρκετή μεγάλη μετακίνηση την περίοδο του Σεπτεμβρίου
σε σημείο που αλλάζει και η δομή των τμήματων. Οπότε το φρονιμότερο θα ήταν για το Υπουργείο να περιμένει και τη δεύτερη φάση των εγγραφών, αυτή τη στιγμή που γίνεται κατ' εξαίρεση, που τελείωνε 9 Σεπτεμβρίου, και να μπορέσει το Υπουργείο από εκεί και μετά να βγάλει μια απόφαση και να πει μια πολιτική απόφαση ότι εγκρίνουμε ή δεν εγκρίνουμε κάποια τμήματα. Η κινητοποίηση που έχουν ξεκινήσει και σωματεία του ΣΕΛΝΕ, αλλά και γενικότερα και άλλοι φρούζοι γονείς, συμμαχητές και αυτά, φέραν τα πρώτα αποτελέσματα και είχαμε την έγκριση που πρέπει αυτό να ολοκληρωθεί. Και εδώ να μην κατάπτωσε το λόγο, να δώσουμε το λόγο στους γονείς και στα παιδιά, να μιλήσουμε και τα ίδια και να δείτε από πρώτο χέρι πόσο θέλουν πραγματικά και οι ίδιοι να λειτουργήσουν φέτος και να μικρύσουν τα τμήματα. Γιατί μιλάμε γονείς από φτωχά λαϊκά στρώματα, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλλά το καταλαβαίνω, το βλέπω, εργαζόμενοι είναι. Η κόρη μου, σας αρέσει πολύ το λογικά, αγαπάει το σχέδιο και αρνείται να πάει σε αντιδημότητα. Συγκεκριμένα με κοίτα σύμβουλο προσανατολισμού, είχαμε τη σκεφτεί, και η λιγότητα στη στεριάτσα και επέλεξε αυτή. Η δυνατότητα δεν έχουμε να πάμε σε άλλη πόλη, να δεχόμαστε προς την Τρίπολη και λυπούμαστε πάρα πολύ για την κατάσταση. Εγώ έρχομαι από τη Μεγαλόπολη. Αν να χρειαστεί να πάω σε ένα από τα σχολεία της Μεγαλόπολης, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και ούτως ή άλλως θα χρειαστεί να έρθω για φροντιστήριο στην Τρίπολη. Πολύ μικρή ήθελα να γίνω ακολουθήσει αρχιτεκτονική και στα σχολείο στη Μεγαλόπολη, είτε ΠΑΔΟΚ, είτε Γενικό Λύκειο από που έχει τελειώσει και την πρώτη της χρονιά, δεν διδάσκεται σχέδιο. Το σχέδιο διδάσκεται μόνο σε αυτή την ειδικότητα, το δικό μου εγώ, μέσα σε εσάς. Θα διαλύσει καθημερινά 70 χιλιόμετρα για να μπορέσει να κάνει πραγματικότητα αυτό που από μικρή φαντάζεται. Και αγαπάει. Στεναχωρήθηκε και ήρθε σε μεγάλη σύγχυση με όλη αυτή την αλλαγή που έχει προκύψει, διότι δεν ήξερε μετά τι θα κάνει και πώς όλο το καιρό είχε διαλέξει αυτή τη διαδρομή. Είμαστε από πολύτιμη οικογένεια, έβαλα 3 παιδάκια. Το φροντιστήριο, αν πάει στο σχολείο της Μεγαλόπολης, θα χρειαστεί να έρθει πάλι Τρίπολη για σχέδιο, εφόσον στη Μεγαλόπολη δεν υπάρχει. Και αυτό απαιτείται και περισσότερο χρόνο από την σηματήρια που θα χάσει με το πηγενέλα και χρήματα, όπως καταλαβαίνετε. Έστω και ένα παιδί να θέλει να φοιτήσει σε ένα από τα δύο τμήματα, εγώ το βρίσκω άδικο να υποβληθεί σε μια τέτοια ταλαιπωρία, να αλλάξει νομό, με συνέπεια την τεράστια οικονομική αφέμαξη από τους γονείς. Παρακαλώ, επιληφθείτε του θέματος, να μην γίνει αυτή η αδικία. Για μας και για την περιφέρεια, ειδικά για τον Περιφερειάρχη, είναι προτεραιότητα η εκπαίδευση για όλους τους μαθητές. Φανταστείτε τον αγώνα που κάνουμε κάθε χρόνο, εσείς σαν εκπαιδευτικοί αλλά και γονείς ξέρετε, για τη μεταφορά των μαθητών. Να γίνεται ασφαλής η μεταφορά των μαθητών όπου χρειάζεται, ακόμα, όπως είπε και ο Πρόεδρος, εκεί που υπάρχει ένα παιδί σε ένα χωριό, εμείς στέλνουμε μεταφορικό μέσο για να μπορέσει το παιδί αυτό να έχει τις ίδιες δυνατότητες στην εκπαίδευση. Άρα, λοιπόν, είμαστε όλοι σύμφωνοι και μένουμε σε αυτό. Η Περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης από την προηγούμενη συνάντηση που είχαμε εδώ πέρα είχε κάνει την όχληση στον Υπουργό Παιδείας και νομίζω ότι ήδη τα πρώτα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Τα 3 από τα 6 τμήματα έχουν επανέλθει, να το πω έτσι. Μας μένει η εκκρεμότητα για τα άλλα 3. Και για αυτά λοιπόν θα γίνει προσπάθεια από τον Περιφερειάρχη στο μέλλον των δυνατοτήτων. Ξέρετε ότι αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε εμείς να το λύσουμε αποκλειστικά σαν Περιφέρεια. Εμείς όμως σαν Περιφέρεια είμαστε δίπλα και στους γονείς, αλλά κυρίως στους μαθητές και στις μαθήτριες, για να μπορούν να εκπληρωθούν τα όνειρά τους και βεβαίως να σπουδάσουν και να πάνε στο τμήμα που θέλουν και να μην αναγκαστούμε ούτε να αλλάξουμε τμήματα και βέβαια ούτε να αλλάξουμε και νομό. Δεν το βλέπω σωστό. Το να γίνει μια μεταφορά, ας πούμε, από Μεγαλόπολη στην Τρίπολη, το καταλαβαίνω, γίνεται και σε πολλά άλλα θέματα και σε πολλά άλλα ζητήματα της εκπαίδευσης, αλλά το να αλλάξουμε νομό είναι κάτι που κι εγώ δεν μ' αρέσει προσωπικά και λέω και την προσωπική μου άποψη σε αυτό. Άρα, λοιπόν,
σας λέω ότι από την περιφέρεια, από τον Περιφερειάρχη, από όλους εμάς και την προηγούμενη εβδομάδα είχατε και τη συνάντηση με τον Χρήστο Λαυρόπουλο, τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη, και νομίζω ότι και εκεί καταλήξατε και είχαμε και τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, όπως είπα. Πιστεύω ότι και σε αυτό το θέμα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και σε συνεργασία το Υπουργείο Παιδείας να καταλάβει ότι θα πρέπει, ειδικά η Μεγαλόπολη που έχει και τα ζητήματα όλα της απολιγνητοποίησης, δεν πρέπει να αποδυναμωθεί σε τίποτα περαιτέρω. Άρα λοιπόν η προσπάθεια θα γίνει και θα γίνει και πάλι, ούτως ώστε και τα 6 τμήματα να λειτουργήσουν. Εμείς θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια, ο Περιφερειάρχης θα το ξανακάνει για τα υπόλοιπα 3 τμήματα, ούτως ώστε να μην έχουμε κανένα θέμα στο νομό μας.